Φίλες και φίλοι, πολύ καλησπέρα σας για ακόμα μία φορά. Πώς φορές θα πούμε καλησπέρα σήμερα, δεν ξέρω. Πολλές. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και από τα email και όπως σας ενημερώσαμε και από το Facebook και με όλους τους πιθανούς τρόπους, θα έχουμε μία πολύ έτσι ωραία συνομιλία σήμερα με μία συγγραφέα, με την Μαρία Κωνσταντούρου. Η οποία, βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι έχει γράψει πολλά βιβλία. Αρκετά θα έλεγα. Εσύ πώς τα βλέπεις, έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Και ωραία βιβλία. Καταρχήν να την καλησπέρισουμε. Γεια σου Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Μπορούμε να αναφέρουμε και μερικά από τα βιβλία τα οποία έχεις γράψει. Δεν θα τα αναφέρουμε χρονολογικά, θα αναφέρουμε μερικά, ας πούμε, όπως είναι Σκιές στο χρόνο. Είναι μπερδεμένο το χρονολογικό, λέω έτσι κι αλλιώς. Ναι, σωστό και αυτό. Σκιές λοιπόν στο χρόνο, μπορούμε να αναφέρουμε το Πολύ δεν είναι πάντα αρκετό. Μπορούμε να πούμε το Όταν οι γυναίκες τολμούν. Ή μπορούμε να πούμε και το Σε βλέπω παντού, έτσι. Σωστά τα είπαμε μέχρι τώρα, σωστά τα είπαμε νομίζω. Ναι. Ωραία, να μην είμαστε και λίγο Μπίλιο Τσουκαλά έτσι που τα μπερδεύει. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η Μαρία Κωνσταντούρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σωστά τα λέμε. Εργάστηκε για περισσότερα από 10 χρόνια μεταφράστηρα λογοτεχνικών βιβλίων. Αλήθεια. Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως. Και μετά δεν μου λες πώς έγινε και από τη μετάφραση των βιβλίων πέρασες στην συγγραφή των βιβλίων. Μάλλον από τη συγγραφή γενικώς πέρασα στη μετάφραση, επειδή πάντα λάτρευα τα βιβλία. Από πολύ μικρή δηλαδή, γιατί μεγάλωσα έτσι, οι γονείς μου χωρίς να το κάνουν επίτηδες, ήταν στο πνεύμα του βιβλίου. Και από πολύ μικρή τα αγαπούσα πάρα πολύ. Και έτσι φρόντιζα να ασχολούμαι με αυτά, με όποιο τρόπο μπορούσα. Έγραφα, είχα γράψει κάποια άρθρα έτσι, όχι δεν ήμουνα, πώς να το πω, συνεργάτης μόνιμη. Ναι. Αλλά όποτε μου δινόταν ευκαιρία, έγραφα σε περιοδικά, σε αυτά, έγραφα εκθέσεις, έγραφα εκθέσεις ενώ κάτι που με προβλημάτιζε, το σκεπτόμουν, το ανέλεια, με συναισθήματα, προτιμούσα να εκφράζομαι έτσι. Και επειδή δεν μπόρεσα για κάποιους λόγους τέλος πάντων να τελειώσω τη φιλοσοφική και να ασχοληθώ περαιτέρω με το βιβλίο όπως το ονειρευόμουν, είχα και τα παιδιά. Για μένα ήταν να ξεκινήσω τη μετάφραση, η οποία δεν έχει ωράριο, δηλαδή όποτε έχεις το χρόνο θα κάτσεις, θα στρωθείς και θα μεταφράσεις. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχεις δύο παιδιά, σωστά δεν τα λέμε? Ναι, σωστά. Τα οποία είναι και μεγαλύτερα, είναι σε μεγάλη ηλικία νομίζω, δεν είναι μικρά-μικρά. Λοιπόν, μια εγγονούλα. Α, μια χαρά και γιαγιούλα. Ναι, δόξα τω Θεώ. Πώς τον βλέπεις αυτό το ρόλο της γιαγιάς, ανταποκρίνεσαι ή σε δυσκολεύει? Όχι, δεν με δυσκολεύει καθόλου. Βέβαια πιστεύω τελικά ότι ο ρόλος της γιαγιάς είναι πιο εύκολος, γιατί το ζόρι το τραβάει η μάνα, κακά τα ψέματα. Ναι, καλά, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, σαν μαμά της νιώθω και εντάξει, επειδή είμαι νέα ακόμα και όποτε μας συναντούν νομίζουν ότι είναι όντως το κοριτσάκι μου. Λοιπόν, και το απολαμβάνω. Το απολαμβάνω αυτό το ρόλο. Δεν με κουράζει, χαίρομαι, τώρα την έχω στο σπίτι, θα τρεις μέρες εδώ θα είναι μαζί. Αυτά είναι μια χαρά. Ναι, είναι. Τέλεια. Υπέροχη. Λοιπόν, διαβάζοντας τα βιβλία σου, όσο προλαβαίνουμε δηλαδή να τα, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε και όλα, προκύπτει μία ερώτηση από όλα τα βιβλία νομίζω. Πιστεύεις τελικά ότι ο ρόλος της γυναίκας έχει αλλάξει σήμερα? Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι μέσα στα βιβλία σου διαπραγματεύεσαι πολύ αυτό το ρόλο της γυναίκας. Είτε στη σύγχρονη κοινωνία, είτε λίγο παλιότερα, πώς ήταν και πώς έγινε. Ναι, εντάξει, όχι μόνο της γυναίκας, αλλά ναι. Όχι μόνο της γυναίκας, αλλά είναι και αυτό μέσα στα. Ναι, είναι μέσα. Λοιπόν, από πότε αν έχει αλλάξει? Σε σχέση, ας το πούμε, με πριν από. Ναι, αναλόγως. Πριν μια δεκαετία, πριν δύο δεκαετίες έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Πριν δύο δεκαετίες. Όχι, νομίζω ότι η αλλαγή έγινε γύρω στο. Αυτή που έγινε έγινε γύρω στο 70. Αλλά θέλω να πω ότι η γυναίκα ουσιαστικά, δηλαδή μπορεί με τον νόμο να απέκτησε κάποια δικαιώματα. Αλλά το θέμα είναι ότι η ίδια η κοινωνία δεν είναι τόσο μαζί της επίοικης ακόμα και τώρα. Η κοινωνία, ο σύζυγος, όχι πάντα βέβαια, έτσι δεν μιλάω, μιλάω γενικά. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει η γυναίκα. Η γυναίκα ξέρει πλέον τι θέλει, ξέρει τι την ενοχλεί, ξέρει να πολεμάει. Το θέμα είναι να αλλάξει και το βλέμμα που τη ρίχνουν όλοι οι άλλοι γύρω. Να την κοιτάξουν και να αναγνωρίσουν την αξία της, τα δικαιώματά της, τις ευαισθησίες της, όλα αυτά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι η γυναίκα είναι λίγο παρεξηγημένη. Έτσι, κακά τα ψέματα. Και ο άντρας βέβαια είναι παρεξηγημένος. Η γυναίκα νομίζω είναι περισσότερο παρεξηγημένη. Τι λες, Κρίστη, είναι ή δεν είναι? Είναι περισσότερο. Είναι, ναι, εγώ το πιστεύω αυτό. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, αν δεν κάνουμε λάθος τώρα, το Πολύ δεν είναι πάντα αρκετό είναι το τελευταίο βιβλίο, σωστά? Το τελευταίο που. Ή όχι, οι γυναίκες τολμούν, ποιο από τα δύο είναι?
το, όταν οι γυναίκες τολμούσαν ήταν το πρώτο που έγραψε. Α, εντάξει. Αλλά εκδόθηκε από το Λιβάνι που συνεργάζομαι τα δύο τελευταία χρόνια, εκδόθηκε πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχαμε επανέκδοση βιβλίου, σωστά. Και επανέκδοση, ακριβώς. Όπως το τελευταίο που εκδόθηκε από το Λιβάνι είναι επανέκδοση του και στο χρόνο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ τώρα θα περάσω σε πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί ξέρω ότι η Μαρία ετοιμάζει ένα καινούριο βιβλίο. Ναι. Το έχουμε μιλήσει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο. Για πες μας λίγο, το καινούριο αυτό βιβλίο καταρχήν, τι είναι, τι ιστορία υπάρχει, πότε θα είναι έτοιμο, για δώσε μας λίγο μια μυρωδιά. Το βιβλίο πιστεύω θα είναι πολύ σύντομα έτοιμο, γιατί με έχει συνεπάρει κυριολεκτικά. Δηλαδή, έχω μπει τόσο πολύ μέσα στο όλο κλίμα, στην ηρωίδα, στους ήρωες γενικώς, που ό,τι και να κάνω σκέφτομαι αυτό. Οπότε θα ετοιμαστεί γρήγορα. Είναι αληθινή ιστορία, 100% αληθινή. Mm-hmm. Ξεκινάει από το 1901, για την ακρίβεια, τότε που γεννήθηκε η βασική ηρωίδα. Και περνάει από καταστάσεις όπως την καταστροφή, την μικρασιατική καταστροφή, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον εμφύλιο πόλεμο σε εμάς. Μεγάλη διαδρομή. Την επταετία, ναι, περνάει από όλα αυτά τα γεγονότα και με τους υπόλοιπους ήρωες που είναι της οικογένειάς της άτομα. Mm-hmm. Και άνθρωπος της οικογένειάς της μου μίλησε και μου είπε όλη την ιστορία και μου έδειξε ό,τι ντοκουμέντα έχει. Είναι πολύ συναρπαστικό. Δηλαδή η ζωή αυτής της γυναίκας με συγκλώνησε και ακόμα μέσα και το τέλος της, δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Εγώ όμως τώρα να το πω αυτό που μου έχεις πει δεν κάνει. Ότι είναι όχι η ηρωίδα, η εγγονή της είναι γνωστό διάσημη τέλος πάντων ηθοποιός. Mm-hmm. Ναι. Πολύ γνωστή ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστή. Πόσο να σε πιέσουμε για να μας πεις το όνομά της? Όσα θέλετε, δεν θα το πω. Δεν θα το πω. Έχουμε... Έχουμε παιδιά κάτι να δώσουμε, κάτι, καμιά καλή προσφορά, όχι. Να δώσουμε κάτι παραπάνω. Να δώσουμε κάτι παραπάνω. Δεν θα μας πεις δηλαδή το όνομα της ηθοποιού? Όχι, αλλά δώστε μου την προσφορά σας να το σκεφτείτε. Α, ιδέες. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το story αυτό του βιβλίου. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Το περιμένω πώς και πώς θα βγει. Μια και είναι και η αληθινή ιστορία και έχω μια δυναμία στις αληθινές ιστορίες, είναι η αλήθεια. Ναι, και τελικά οι αληθινές. Καλά, όλα όσα έχω γράψει μέχρι τώρα είναι αληθινά. Αλλά αυτή είναι συνταρακτική και μόνο από τις εποχές που διανύει. Πραγματικά το περιμένουμε το καινούριο βιβλίο. Πότε είπες ακριβώς θα κυκλοφορήσει, περίπου πότε θα κυκλοφορήσει? Όχι, ξέρω, το 2011 υπολογίζω την άνοιξη. Τίτλο έχουμε? Ναι, και πιστεύω ότι αυτό θα παραμείνει. Ζωή μου εσύ. Ζωή μου εσύ. Πιστέψουμε ότι αυτό θα μείνει σαν τίτλος. Πιστεύω. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Σκέψη ήταν ένας τίτλος που μου πρότεινε η Αναστασία Καλιοτζή. Mm-hmm. Συνάδελφος και φίλη. Την οποία έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο Μούντ. Ξέρω, γι' αυτό το είπα. Πριν ναι. από το καλοκαίρι. Ναι, ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί καλύπτει νομίζω όλο το story. Δηλαδή το ζωή μου εσύ τα λέει όλα. Είναι η ζωή μου ολόκληρη. Μάλιστα. Πολύ ωραίο το story. Και το story και ο τίτλος πολύ πετυχημένος. Ναι. Για πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε. Πιστεύεις τελικά ότι υπάρχει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκα? Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, βεβαίως. Γιατί όχι? Υπό συνθήκες ή έτσι εύκολα? Έτσι εύκολα. Κοίτα να δεις. Και ανάμεσα στις γυναίκες ή ανάμεσα στους άντρες δεν είναι 100% εύκολο. Δηλαδή, γενικά το έχω σαν αρχή να μην ξεχωρίζω άντρα-γυναίκα. Άντρες-γυναίκες. Είναι θέμα ανθρώπου, θέμα χαρακτήρα. Πιστεύω ότι μετράει σε όλες τις σχέσεις. Εσύ το έχεις καταφέρει δηλαδή αυτό? Σου είναι εύκολο να κάνεις φιλίες με άντρες? Έχω κάνει φιλίες με άντρες, ναι, έχω φίλους δηλαδή. Εντάξει, τώρα θα μου πεις είναι και παντρεμένοι με φίλες μου, αλλά είμαστε πολύ δεμένοι. Και ξέρω ότι με βλέπουν σαν αδερφοί, ξέρω ότι ποτέ δεν θα σκεφτούν κάτι για μένα, είτε πονηρό είτε κακό. Αλλά και άσχετα από αυτούς είχα κάνει έτσι κάνα δύο φιλίες με άντρες, οι οποίοι ήταν όντως κύριοι. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, πιστεύω ότι η γυναίκα, πιο πολύ η γυναίκα, έχει το ένστικτο και τα πιάνει τα υπονοούμενα, τις ματιές της πονηρές, τις σκέψεις της. Λοιπόν, δεν νομίζω, όχι, δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είσαι τυχερή. Είμαι τυχερή στο θέμα της τυχερίας και το λέω πάντα, γιατί και οι φίλες που έχω, που είναι πάνω από 30 χρόνια φίλες μου, από το σχολείο δηλαδή μαζί, είναι εξαίρετες γυναίκες, εξαίρετοι άνθρωποι. Και είμαστε ακόμα μαζί δεμένες σαν αδερφές. Μάλιστα, πολύ ωραίο αυτό, πολύ τυχερή είσαι. Πιστεύω πολύ στη φιλία, ναι, όταν είναι δηλαδή έτσι ειλικρινής και ανυστερόβουλη, είναι εκπληκτικό.